Λοιπόν, επειδή τον τελευταίο καιρό το έχουμε παρασοβαρέψει λίγο με τη θεματολογία, σήμερα θα κάνουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα και θα μιλήσουμε για Movie Magic. Όπως ξέρετε, τη σήμερον ημέρα, όλα αυτά τα φαντασμαγορικά υπερθεάματα που γίνανε πίσω μου δημιουργούνται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αλλά τι γινόταν πριν την ψηφιακή εποχή? Πώς το καλοφτιάχνεις ένα τέτοιο πλάνο το 1983 χωρίς ούτε ένα κομπιούτερ? Σε αυτή τη σειρά επεισοδίων του What the Fact θα δούμε πώς ξεκίνησαν τη ζωή τους τα πρώτα ειδικά εφέ, πώς διαδόθηκαν στο Hollywood και γιατί τελικά έκαναν τη μετάβαση από αναλογική σε ψηφιακή τεχνολογία. Οι πρώτες ταινίες που προβλήθηκαν δημόσια στα τέλη του 19ου αιώνα δεν ήταν ακριβώς ταινίες με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Έμοιαζαν περισσότερο με βιντεάκια του YouTube και μάλιστα του παλιού original YouTube. Μικρά κωμικά σκετσάκια, κασκαντερικά και βινιέτες από την καθημερινότητα. Οι σκηνοθέτες αυτής της εποχής είναι πρακτικοί άνθρωποι. Πρώτα χειριστές και συντηρητές κινηματογραφικών μηχανών και μετά καλλιτέχνες. Φυσικά, ένα γκατζετάκι το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποθανατίζει live παραστάσεις δεν αργεί να προσελκύσει ενδιαφέρον από τον κόσμο του θεάματος. Σιγά σιγά οι κινηματογραφιστές της εποχής αναβαθμίζουν το content στα βιντεάκια τους, φιλμάροντας πλανώδιους θείασους βόντβιλ, ακροβάτες και θηριοδομαστές. Και κάπου εκεί, στην ένωση αυτών των δύο κόσμων, ξεπηδάει και το πρώτο ειδικό εφέ. Άκου τι γίνεται. Το νέο μέσο του φιλμ έλκυσε μαγνήτης μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα καλλιτεχνών του λαϊκού θεάτρου, τους ταχυδακτυλουργούς, οι οποίοι αρχίζουν και πειραματίζονται με δικά τους βιντεάκια. Αλλά η ταχυδακτυλουργία είναι λίγο περίεργη φάρα και αντιλαμβάνονται τον κινηματογράφο με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν το βλέπουν σαν ένα μέσο για να αποθανατίζει ένα γεγονός ή για να διηγήσει μια ιστορία, αλλά σαν ένα μαγικό κόλπο. Μια ακόμα ευκαιρία να ξεγελάσουν τα μάτια των θεατών τους. Αυτή η βασική φιλοσοφία των ταχυδακτυλουργών, το να κάνεις δηλαδή τον θεατή να νομίζει ότι είδε κάτι αληθινό, ενώ στην πραγματικότητα είναι ψεύτικο, όταν εφαρμόζεται στην τέχνη της κινούμενης εικόνας, ονομάζεται ειδικό εφέ. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο, το πιο παλιό ειδικό εφέ στην κινηματογραφική ιστορία. Το γύρισε ο Τόμας Έντισον το 1895, ναι, αυτός ο Τόμας Έντισον, και απεικονίζει τον αποκεφαλισμό της Βασίλισσας της Σκωτίας. Το εφέ στον λόγο βίντεο βρίσκεται ακριβώς εδώ, όπου βγάζουν την ηθοποιό και την αντικαθιστούν με μια κούκλα. Η συγκεκριμένη τεχνική λέγεται jump cut και χρησιμοποιείται σχεδόν ίδια και απαράλλαχτη από δημιουργούς ειδικών εφέ μέχρι και σήμερα. Ας δείξουμε λοιπόν πώς γίνεται ένα jump cut. Εγώ δεν θα κόψω το κεφάλι μου, θα κόψω το χέρι μου. Okay. Λοιπόν, ξεκινάει ο κάμεραμάν την εγγραφή και σταματά με την εγγραφή στα μισά της κίνησης, όταν δηλαδή ο μπαλντάς αγγίξει το χέρι μου. 1, 2, 3. Και τώρα που έχει σταματήσει η κάμερα, μπορούμε να κάνουμε ό,τι αλλαγή χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το σημείο στο βίντεο όπου ο Τόμας Έντισον άλλαξε την ηθοποιό με κούκλα. Οπότε, παίρνουμε την ίδια στάση με πριν και πατάμε ξανά ρεκ. Αυτό ήταν. Τώρα παίρνουμε τα δύο μισά βιντεάκια που τραβήξαμε, τα ενώνουμε σε ένα ολόκληρο και μπουμ, κομμένο χέρι. Πίσω στην ιστορία μας λοιπόν. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 20, οι αμερικάνικες ταινίες έχουν εξελιχθεί πάνω κάτω στη σημερινή τους μορφή. Δηλαδή αυτοτελείς ιστορίες διάρκειας περίπου 2 ώρων, με αρχή, μέση και τέλος. Παράλληλα, μια νέα βιομηχανία ξεπηδάει σε ένα μικρό προάστιο του Λος Άντζελες, όπου η χαμηλή φορολογία προσελκύει παράγοντες και ταλέντα από τον κόσμο του θεάτρου της Ανατολικής Ακτής. Εκατοντάδες παραγωγείς, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και ηθοποιοί εγκαταλείπουν τα θέατρα του Μανχάταν και του Σικάγο και μετακομίζουν στο Hollywood. Μέσα σε λίγα χρόνια, όλοι αυτοί μοιράζονται σε 4 μεγάλες εταιρείες, τα λεγόμενα studio: Universal, MGM, Warner Brothers και RKO, και ξεκινάνε την παραγωγή ταινιών για μαζική κατανάλωση. Για να προσελκύσουν το ευρύ κοινό, οι παραγωγοί θέλουν να γεμίζουν τις ταινίες τους με πανάκριβα εντυπωσιακά πλάνα, ούτως ώστε να γράφονται από τις εφημερίδες της εποχής και να συζητιούνται από τους θεατές την επόμενη μέρα. Οπότε το Hollywood, εκτός από καλλιτέχνες, έλκει και μια γκάμα από τεχνικά επαγγέλματα. Σκηνογράφους, μαραγκούς, ράφτες, εκπαιδευτές άγριων ζώων, οδηγούς αγωνιστικών αυτοκινήτων, κατασκευαστές μακετών και φυσικά τεχνικούς ειδικών εφέ. Σήμερα, όπως ξέρετε, τα περισσότερα εφέ που συναντάμε σε ταινίες είναι ψηφιακά. Όλα τα μη πραγματικά στοιχεία που εμφανίζονται σε ένα πλάνο, τα τέρατα, οι εκρήξεις, το φόντο, ακόμα και η κομπάρση, κυριολεκτικά ζωγραφίζονται από το μηδέν χρησιμοποιώντας υπολογιστές και εξειδικευμένο software. Είναι τα λεγόμενα CGI, Computer Generated Images, που ξεκίνησαν να διαδίδονται κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αλλά πριν από αυτό, στη λεγόμενη φωτοχημική εποχή των ειδικών εφέ, όλα αυτά γίνονταν 100% αναλογικά, χρησιμοποιώντας απλά τρίκ μπροστά στην κάμερα.
Ας εξετάσουμε λοιπόν τέσσερις βασικές τεχνικές της φωτοχημικής περίοδου που σε συνδυασμό με το jump cut που είδαμε πριν μας επιτρέπουν να φτιάχνουμε ειδικά εφέ χωρίς CGI. Ξεκινάμε από το φόντο. Σήμερα μπορούμε να γυρίσουμε ολόκληρες ταινίες σε ένα πράσινο στούντιο και μετά να αντικαταστήσουμε ψηφιακά το φόντο που λείπει. Αλλά στην φωτοχημική εποχή, πώς θα κάνεις, ας πούμε, αυτό εδώ το πλάνο, χωρίς να πρέπει να κατασκευάσεις ολόκληρο διαστημικό σταθμό? Με το λεγόμενο matte painting. Αντί να κατασκευάσεις όλο το σκηνικό, φτιάχνεις μόνο τα μικρά κομμάτια που έχεις στους ηθοποιούς. Μετά, ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ζωγράφος συμπληρώνει το υπόλοιπο πάνω σε ένα πολύ καθαρό κομμάτι γυαλί και μετά κυριολεκτικά φιλμάρεις μέσα από το τζάμι. Και αυτό που νομίζεις ότι είναι το φόντο, στην πραγματικότητα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην κάμερα. Μια άλλη κλασική τεχνική για να παίζεις με τις κλίμακες είναι το λεγόμενο forced perspective. Αυτή τη στιγμή, η κούκλα του Δαρβίνου δεν βρίσκεται δίπλα μου, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κάμερα και εγώ είμαι πολύ πιο πίσω. Αλλά, άμα χαλάσεις την ευθυγράμμιση, φαίνεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για κόλπο. Αυτή η τεχνική έφτασε στην κορύφωσή της το 2001, όταν η Weta Workshop βρήκε τρόπο να κάνει κινούμενα forced perspective πλάνα για τις ανάγκες του άρχοντα των δαχτυλιδιών. Αν τώρα θέλεις να απεικονίσεις πολύ μεγάλα πράγματα που κινούνται κιόλας, θα πρέπει να τα γυρίσεις σε slow motion. Ο κανόνας είναι όσο μεγαλύτερο είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο αργά κινείται. Αν παίξεις σωστά με την ταχύτητα και φιλμάρεις το πλάνο σου από αρκετά χαμηλή γωνία, μπορείς να κάνεις ακόμα και εμένα να φαίνομαι σαν γίγαντας. Όπως βλέπετε, οι μινιατούρες σε slow motion έχουν μια τάση να παράγουν λίγο kitsch αποτελέσματα, ειδικά όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο με στολή Godzilla να παλεύει με έναν άνθρωπο με στολή ρομπότ, αλλά εκεί που η συγκεκριμένη τεχνική λάμπει είναι όταν τη χρησιμοποιείς για καταστροφές ή εκρήξεις. Για παράδειγμα, στο Independence Day του 1996 πήραν μια μακέτα πόλης, τη γύρισαν 90 μοίρες, τοποθέτησαν μια κάμερα στο ταβάνι να κοιτάει προς τα κάτω και την ανατείναξαν. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και τέλος υπάρχει και το stop motion. Η συγκεκριμένη τεχνική πλέον χρησιμοποιείται μόνο στο animation, αλλά τη φωτοχημική περίοδο ήταν ο καλύτερος τρόπος να απεικονίζει κάποιο φανταστικό πλάσμα ή κάποιο τέρας από μεγάλη απόσταση. Ένα πλάνο stop motion είναι στην ουσία μια σειρά από φωτογραφίες που απεικονίζουν το μοντέλο μας σε διαδοχικές πόζες. Μετακινείς ελάχιστα την κούκλα σου, τραβάς μια φωτό. Τη μετακινείς ελάχιστα ακόμα, τραβάς την επόμενη και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνεις αυτό το βήμα 100, 200, 400, 500, 1000, 10.000 φορές, ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η σκηνή σου, και στο τέλος παίρνεις όλες τις φωτογραφίες που τράβηξες και κάνεις αυτό. Το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, είναι λίγο παλιωμοδίτικο, γι' αυτό και πλέον το συναντάς πιο πολύ σε παιδικά ή σε διαφημίσεις. Αυτά τα 5 κολπάκια λοιπόν συνδυάζονται με εκατοντάδες ακόμα για να παράγουν τα ειδικά εφέ της εποχής. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, η ποιότητά τους εξαρτάται από τον προϋπολογισμό, τον διαθέσιμο χρόνο προετοιμασίας και φυσικά το καλλιτεχνικό μάτι του σκηνοθέτη. Αλλά, όσον αφορά τη χρήση αυτών των ειδικών εφέ, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70, κάτι παράξενο συμβαίνει στο Hollywood. Απ' τη μία έχεις τις mainstream εφετζίδικες ταινίες, με διάσημους πρωταγωνιστές και καλογραμμένα σενάρια που βασίζονται σε θρηλυκά best-seller. Αυτές είναι που κόβουν τα πολλά εισιτήρια, οπότε έχουν και αντίστοιχα υψηλά budget, αλλά βγαίνουν σπάνια και είναι λίγο, πώς να το πω, κουλτουριάρικες. Απ' την άλλη έχεις τα λεγόμενα B-movies, φτηνές ταινίες δράσης, τρόμου και επιστημονικής φαντασίας, που γενικά θεωρούνται χαμηλότερης ποιότητας. Τις βλέπει μόνο μια μικρή cult μερίδα του αμερικάνικου κοινού και τα μεγάλα στούντιο δεν δίνουν πολλά λεφτά για την παραγωγή τους. Οπότε τις πρώτες δεκαετίες του Hollywood συναντάς το εξής παράδοξο. Τα καλύτερα και ακριβότερα εφέ εμφανίζονται σε κάτι ιστορικά δράματα ή σε κάτι αργές ταινίες επιστημονικής φαντασίας με υψηλά και συμβολικά νοήματα. Ταυτόχρονα, οι ταινίες που έχουν όλη τη δράση και τις εκρήξεις και τα διαστημόπλια και τα μεταλλαγμένα τέρατα από άλλους πλανήτες, δηλαδή οι ταινίες που έχουν πολύ περισσότερο ανάγκη από ποιοτικά ειδικά εφέ, παραμένουν στο περιθώριο. Όλα όμως αυτά αλλάζουν στις 25 Μαΐου του 1977. Η τεράστια επιτυχία του Star Wars και των sequel του δείχνει στη βιομηχανία του Hollywood το νέο δρόμο για επιτυχία στο box office. Πάρε ένα B-movie, δώσ' του υψηλό budget και πούλα την ταινία σε έφηβους και νέους ενήλικες. Ειδικά το καλοκαίρι που τα σχολεία είναι κλειστά και ο κόσμος γενικά ψάχνει ένα δροσερό μέρος με κλιματισμό για να περάσει την ώρα του. Η εποχή του μοντέρνου καλοκαιρινού blockbuster έχει επίσημα ανατύλει και η ζήτηση για καλά εφέ στο Hollywood εκτοξεύεται. Το 1978, ο δημιουργός του Star Wars George Lucas ιδρύει την ILM, την πρώτη κινηματογραφική εταιρεία αφοσιωμένη αποκλειστικά στην παραγωγή ειδικών εφέ. Τη δεκαετία που ακολουθεί, τα πρακτικά εφέ θα φτάσουν στο ζενίθ τους και παράλληλα, ταινίες όπως το Tron και το Return of the Jedi πειραματίζονται με τα πρώτα CGI.
Στο επόμενο μέρος θα δούμε πώς μια ταπεινή μπλε ταπετσαρία οδήγησε σε αυτό το τεχνολογικό ζενίθ, πώς κατάφεραν να φτιάξουν αυτό το πλάνο χωρίς να χρησιμοποιήσουν ούτε έναν υπολογιστή, αλλά και πώς το 1993 μια διάσημη ταινία με δεινόσαυρους σήμανε το τέλος της φωτοχημικής περίοδου και την αυγή της ψηφιακής εποχής που ζούμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ την 12sec που στηρίζει το What the Fact και μας βοηθάει να φέρνουμε την επιστήμη κοντά σας. Γιατί στην 12sec αναγνωρίζουν ότι χωρίς την επιστημονική πρόοδο ακόμα θα στέλναμε μηνύματα με περιστέρια και πολύ απλά σήμερα δεν θα είχαν δουλειά τα παιδιά.